Προσπαθώ εδώ και κάποιες μέρες να σκεφτώ τι θέλω να μοιραστώ εδώ σήμερα και τελικά σήμερα συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να βάλω τη σκέψη μου σε τάξη, γιατί η Μόρη ήταν χάος. Ήμασταν επί της ουσίας οι μόνοι που καταγράψαμε αυτή τη δίκη. Ενώ είμαστε και παράγοντες της δίκης. Αυτό είναι το οξύμορο. Προδιαγεγραμμένη καταστροφή, ηλυμένη απόφαση, ξεκάθαρη καταδίκη. Η ανάλυση μας για την πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου 2020 δείχνει ότι η κρίση των νερών ετούν τον άσυλο βασίστηκε σε αδύναμα και αντιφατικά στοιχεία. Υποδεικνύοντας πως η επικίνδυνη και αποτυχημένη διαχείριση του ΚΑΜΠ από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούσε έναν αποδιοπομπαίο τράγο για μια προδιαγεγραμμένη καταστροφή. Και ότι η τραγωδία της Μόριας δεν έγκυται εν τέλει στην καταστροφή της, αλλά στην ίδια της την ύπαρξη. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να το δείξουμε αυτό το βίντεο. Υπάρχει ένα ζήτημα αν θα μας αφήσουν τελικά. Για τη διεξαγωγή της έρευνας συλλέξαμε και αναλύσαμε περισσότερα από 500 βίντεο και φωτογραφίες. Ήταν συνολική διάρκεια περίπου 5 ωρών. Αυτή η πηγή οπτικοακουστικού υλικού ήταν πολύ σημαντική για μας, γιατί ουσιαστικά μας έδωσε ένα αρχείο το οποίο ήταν πρωτογενές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούσαμε να εξάγουμε δεδομένα από αυτά τα βίντεο, μεταδεδομένα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τον ακριβή χρόνο λήψης. Το ίδιο αυτό το πόρισμα της περιβεστικής υπηρεσίας δηλώνει ξεκάθαρα και έχει και ένα χάρτη και ένα διάγραμμα που το δείχνουμε εμείς στο βίντεο, το πως η ζώνη 12 κάηκε λόγω της φωτιάς που εξαπλώθηκε από το κέντρο του καταβλισμού λόγω των ισχυρών ανέμων. Αν εξαιρέσει κανείς το δικαίωμα στην υπεράσπιση, που υποθέτω ότι προφανώς στηρίχθηκε εν προκειμένου, σε όλες τις άλλες εκφάνσεις η δίκη αυτή είχε πάρα πολύ δομικά προβλήματα. Δηλαδή, φαίνεται στο σύνολο των αρχών της δίκης το σύνολο των αρχών έχει εν προκειμένου παραβιαστεί. Πρώτον, η δίκη δεν ήταν δημόσια. Το τεκμήριο αθωότητας. Το τεκμήριο αθωότητας παραβιάστηκε με τον πιο βάναυσο, με τον πιο προφανή, θα έλεγε κανείς, τρόπο, από τις δηλώσεις δύο κρατικών αξιωματούχων και δύο ενεργεία υπουργών την ημέρα κατά την οποία συνελήφθησαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Η τρίτη παραβίαση αφορά το ζήτημα του μάρτυρα. Είναι πραγματικά αδιανόητο ο βασικός μάρτυρας για μια υπόθεση η οποία είναι κακουργηματικής φύσης, η οποία θα οδηγήσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου ανθρώπους με κακουργηματικές κατηγορίες να μην εξασφαλίζεται από την ανάκριση η παρουσία του στη δίκη. Το τέταρτο ζήτημα, στο οποίο νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής παραβίαση της αρχής της δίκης αφορά το ζήτημα της εκτίμησης της ανηλικότητας ή της ενηλικότητας των κατηγορουμένων, και ιδίως κρίνοντας τα στοιχεία τα οποία εισφέρθηκαν στο δικαστήριο, δηλαδή έγγραφα από τη χώρα καταγωγής τους, versus μια ακτινογραφία η οποία εκτιμάται ελεύθερα από έναν μη ειδικό στην πραγματικότητα, θα ήθελαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ανήλικοι και επομένως θα έπρεπε να παρευρεθούν σε ένα άλλο δικαστήριο και να έχουν ένα άλλο τελείως πλαίσιο ποινής και αντιμετώπισης. Τελευταίο ζήτημα, η διερμηνία, ένα δομικό πρόβλημα των ελληνικών δικαστηρίων. Όσοι έχουμε την κακή συνήθεια να πηγαίνουμε σε αυτά τα κακόφημα μέρη που είναι τα εφετεία κακουργημάτων, ξέρουμε ότι οι διερμηνίες είναι συμπτωματικές, ότι παρέχονται από ανθρώπους οι οποίοι παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους πολλές φορές δεν έχουν την ειδική γνώση, ότι δεν λείπει μια πραγματική πιστοποίηση των διερμηνέων. Και αυτό που εμένα καταρχάς με ανατρίχιασε, να σας το πω έτσι, ήταν ότι τα μέτρα που πάρθηκαν μετά την πυρκαγιά ήταν πώς να εμποδιστεί ο κόσμος να φύγει. Αν νιώσεις ότι τελικά είσαι ένα πιόνι, δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο κατασκευάζεσαι ως ένοχος προκειμένου να αποτελέσεις εκείνο το εξελαστήριο θύμα, το οποίο θα επιτρέψει, η κατασκευή αυτή θα επιτρέψει να γίνει τι? Να αποδοθούν ευθύνες έτσι ώστε να αποσυστούν οι ευθύνες από κάποιον άλλον. Καταλαβαίνετε, πάβεις πια να είσαι υποκείμενο της ιστορίας σου. Πάβεις πια να είσαι υποκείμενο της ύπαρξής σου. Γίνεσαι ένα αντικείμενο που μπορεί οποιοδήποτε να χρησιμοποιήσει και δει αυτός ο οποίος έχει την εξουσία. Να πω ότι μεταξύ του 2019 και του 2020, 200 από τους ασθενείς μας που είχαν προβεί σε πράξεις αυτοτραυματισμού
ή υπέφεραν από αυτοκτονικό ιδεασμό, είτε έκαναν πραγματικά απόπειρες αυτοκτονίες, ήταν από τα 200 άτομα, τα 2/3 ήταν παιδιά. Το μικρότερο ήταν 6 χρονών. Αυτό είναι η μόρια. Και κάπως εκεί έρχεται η πανδημία. Εν μέσω έλλειψης σχεδιασμού, κλήσεις από τους γιατρούς χωρίς σύνορα και από άλλους φορείς, έτσι ώστε οι πληθυσμοί αυτοί να ενταχθούν στο σχεδιασμό της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα σχεδιασμός για καμία καταστροφή. Φανταστείτε ότι πόσο τρομαγμένοι ήμασταν εμείς, που οι περισσότεροι ήμασταν στα σπίτια μας με τις οικογένειές μας, μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα να βγούμε έξω. Τα μέτρα lockdown για αυτούς τους πληθυσμούς κράτησαν ένα χρόνο αργότερα από ό,τι κράτησαν για τον γενικότερο πληθυσμό. Ξαφνικά σταμάτησε η διανομή φαγητού. Το φαγητό τους πετιόταν από τα σειρματοπλέγματα. Βρίσκομαι σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να είμαι στην ομάδα των συνηγόρων υπεράσπισης και να καλούμε να μιλώ για την υπόθεση που εκκρεμεί. Δεν είναι καλό, αλλά από την άλλη πρέπει, γιατί ήμασταν επί της ουσίας οι μόνοι που καταγράψαμε αυτή τη δίκη. Ενώ είμαστε και παράγοντες της δίκης. Αυτό είναι το οξύμορο αυτής της συγκεκριμένης δίκης. Αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την κάνουν άλλοι. Οι δημοσιογράφοι, που δεν τους επιτράπει ούτε σε έναν να μπει. Εκτός από τις κατάφορες λοιπόν παραβιάσεις που ήδη αναφέρθηκαν, θα την χαρακτήριζα επίσης, και σας ευχαριστώ για αυτή την πάσα, ως κακοποιητική διαδικασία για τους συμμετέχοντες. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Γιατί αυτό, για αυτό που σας περιέγραψα μόλις, για αυτή την βία που εισπράξαμε από την υπέρβαση της εξουσίας, που μπόρεσε έτσι να λάβει χώρα, χωρίς κανείς να την καταμαρτυρήσει και να την καταγράψει. Αλλά, όπως είπα και πριν, δεν ήταν κανείς για να μαρτυρήσει αυτά και πολλά άλλα, γιατί όταν δεν υπάρχει δημοσιότητα σε μια δίκη, ξεκινάς από το μείον 10. Πολύ πάτος. Και το πικ, θα έλεγα, συντελέστηκε όταν βγήκε η απόφαση και δεν ανακοινώθηκε καν στους κατηγορούμενους. Δεν μεταφράστηκε. Δηλαδή, δεν μπήκαν εκείνη την ώρα στη διαδικασία να πούνε στον διερμηνέα, αποκεκτημένη ταχύτητα προφανώς, να τους ενημερώσει για την καταδίκη. Προχωρήσανε κατευθείαν στις ποινές. Λοιπόν, ένα ερώτημα του τότε είναι πόσοι ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Αυτές είναι υποθέσεις που αγαπά κανείς να γράφει και να σχολιάζει, αλλά τότε καμία άλλη οργάνωση δεν βρέθηκε τότε να την αναλάβει. Με το σκεπτικό της μη ταύτισης με τους εμπριστές. Ονομάστηκε conflict of interest από κάποιους. Κάποιες οργανώσεις δήλωσαν απαγορευτικά στους συνεργαζόμενους δικηγόρους ότι δεν μπορείς να συμμετάσχεις σε μια τέτοια δίκη. Και μετά το επόμενο ερώτημα, το ερώτημα το που καίει εμένα προσωπικά. Πώς αντικρίζεις αυτά τα παιδιά μετά την καταδίκη? Τι τους λες σαν συνήγορος, σαν άνθρωπος και αν θέλετε και σαν γονιός? Ζωές που δεν μετράνε λοιπόν και δεν είναι άξιες προστασίας. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκνευρίστηκε και δεν ήθελε να ακούσει για τις απάνθρωπες συνθήκες της Μόριας, εξυπηρετώντας και αυτό με τον τρόπο του την αποσύνδεση αιτίας και αποτελέσματος και των όποιων πολιτικών ευθυνών αυτό συνεπάγεται. Έχουμε την καταδίκη για τον εμπειρισμό του αρχιπελάγου των εγκλισμών σε μία μοναδική κατάθεση ενός ανθρώπου που εμφανίζεται μόνο ενώπιον της αστυνομίας, δεν εμφανίζεται ποτέ ενώπιον του ανακριτή, δεν δηλώνει καμία διεύθυνση και το δικαστήριο δεν κάνει τίποτε για να εξασφαλίσει την παρουσία του, την οποία μπορούσε να εξασφαλίσει. Η υπεράσπιση έφτασε σε ένα σημείο να προσπαθεί να βρει το μάρτυρα. Ξέρετε εσείς κανέναν δικηγόρο να προσπαθεί να βρει το μάρτυρα κατηγορίας, ένα γονείος, για να τον ακούσει, να τον υποβάλει στη βάσανο της διαδικασίας, να του πει πες μας τι είδες βρε αδελφέ. Πρέπει να λάβουμε ηθικά την ευθύνη απέναντι στην ύπαρξη του άλλου. Αυτή τη στιγμή η εξοντωτική αυτή ποινή, μετά από μια άδικη κρίση, που είναι χειρότερη άδικη καταδίκη από την εξοντωτική ποινή, αποδόθηκε στο όνομά μας. Το αίτημα αυτό για δικαιοσύνη, για μια πραγματική ανάληψη ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ως τραγωδία και όχι ως φάρσα στις υποθέσεις που αφορούν και μας, όπως τα Τέμπη.